Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, Hello! Είμαι η Ηλένια Williams και αυτό είναι το All Time Hits Women Pop Idols, μια εκπομπή αφιερωμένη σε γυναίκες πρότυπα. Γιατί I can, we will. Στην παρέα μου και σήμερα είναι το Idol Aura, το Idol Aura της Lancôme, το πιο λαμπερό και λουλουδάτο άρωμα. Το άρωμα της νέας γενιάς που ονειρεύεται δίχως όρια. Μαζί λοιπόν θα γνωρίσουμε καλύτερα γυναίκες idols που έχουν ξεχωρίσει με το ταλέντο τους. Έχουν σημαδέψει πραγματικά την pop μουσική και φυσικά το όνομά τους το ξέρει όλος ο πλανήτης. Όταν ακούτε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, ποια είναι αυτή που σας έρχεται στο μυαλό? Εννοείται φυσικά πως σας έρχεται η Queen Bee ή αλλιώς η Beyoncé, αφού το όνομά της είναι συνδεδεμένο με τη λέξη idol. Να ξεκινήσω λέγοντας πως ολόκληρο το όνομα της Beyoncé είναι Beyoncé Giselle Knowles Carter, ναι. Και φυσικά τη γνωρίσαμε μέσα από το Girls Group, το Girl Band της Destiny's Child, το οποίο αρχικά ονομαζόταν Girls Time. Το ξέρατε εσείς? Δεν το ξέρατε αυτό? Το 2003 όμως οι δρόμοι τους κάπως χώρισαν. Με τη Beyoncé να κυκλοφορεί το πρώτο μεγάλο δίσκο της, το Dangerously In Love. Με φυσικά τα singles Baby Boy και Crazy In Love να βρίσκονται στο Billboard Hot 100. Και είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που είδε τα πρώτα της 6 άλμπουμ να φτάνουν στο νούμερο 1, το ομώνυμο άλμπουμ της Beyoncé να δημιουργεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια tweets σε 12 ώρες και το άλμπουμ της Lemonade να γίνεται ο πιο τιμημένος δίσκος όλων των εποχών με 101 βραβεία. Για πάμε να απολαύσουμε μερικά παλιά κομμάτια της όσο εγώ απολαμβάνω το λαμπερό και λουλουδάτο άρωμα, το Idol Aura της Lancôme. Remember those walls I built? Baby, they tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make that sound. Ah, Παναγία μου! And we are back! Εδώ φυσικά, στο All Time Hits Women Pop Idols. Και είμαι η Ηλένια Williams και εννοείται πως μαζί μου είναι και το Idol Aura της Lancôme. Το άρωμα που υπογράφουν τρεις γυναίκες που έχουν τον στόχο να ενώσουν όλες τις γυναίκες καθώς μαζί μπορούν να κατακτήσουν ένα νέο κόσμο. Ταυτόχρονα είναι ένα άρωμα αισθησιακό αλλά και δυναμικό. Σαν μια λαμπερή άβρα μιας φωτεινής θηλυκότητας που τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει από το να λάμπει. Και τώρα θα σας πω μερικά λαμπερά facts για την Queen Bee που σίγουρα δεν τα ξέρετε. Με το άλμπουμ της Lemonade το 2016 έγραψε ιστορία γιατί τα 12 τραγούδια της μπήκαν ταυτόχρονα στο Billboard Hot 100. Επίσης δεν έφταναν όλα τα μουσικά βραβεία που έχει κατακτήσει. Έχει και ρεκόρ Guinness παρακαλώ πάρα πολύ με το ομώνυμο άλμπουμ της Beyoncé να σπάει το ρεκόρ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο iTunes με 800.000 αντίτυπα παγκοσμίως σε 3 ημέρες. Ενώ χαρακτηρίστηκε ένα από τα καλύτερα παρακαλώ πάρα πολύ explicit pop album όλων των εποχών. Τώρα εξηγείτε. Τώρα εξηγείτε και το ψευδόνυμο Queen Bee. Ας θυμηθούμε κάποιες από τις επιτυχίες της και εμείς θα ξανά είμαστε εδώ μαζί σε λίγο παρέα πάντα με το Idol Aura της Lancôme. Το λαμπερό λουλουδάτο άρωμα της νέας γενιάς που ονειρεύεται φυσικά δίχως όρια. Επιστρέψαμε και φτάνουμε σιγά σιγά στο σημερινό All Time Hits Women Pop Idols. Είμαι η Ηλένια Williams και μαζί με το Idol Aura της Lancôme, το άρωμα της νέας γενιάς που ονειρεύεται δίχως όρια, γνωρίζουμε καλύτερα τις αγαπημένες μας pop τραγουδίστρες. Η σημερινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη στη μοναδική Beyoncé, μια γυναίκα είδωλο πραγματικά, η οποία το 2021 έγινε η καλλιτέχνη με τα περισσότερα βραβεία Grammy, κερδίζοντας τα 28 από τις 79 υποψηφιότητες. Και επίσης έχω να σας πω και άλλα τόσα, απλά δεν μου φτάνει ο χρόνος. Αλλά no worries, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ, την ίδια ώρα. Και φυσικά με καινούργια pop idols. Φιλιά πολλά πολλά. Να είστε καλά. Bye!